Έβαλαν κυριολεκτικά το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, όπως κατέδειξε και η ποινική διαδικασία που οδήγησε στην καταδίκη 66χρονου υπαλλήλου του Δασαρχείου Λασιθίου. Αντί να συμβάλλει στην προστασία των εγάγρων στο νησάκι Αγίοι Πάντες, τους έστελνε για εξαγωγή σε Σκόπια και Βουλγαρία. Εκεί τα προστατευόμενα από τη συνθήκη της Βέρνης και υπό εξαφάνιση αγέροχα, κριτικά κρικρή, έβρισκαν το θάνατο από λαθροθύρες. Ο δασοφύλακας, όπως είχε καταδειχθεί και στο πλαίσιο σωρίας ένορκων διοικητικών ερευνών που είχε διατάξει αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτη σε βάρος του, τα πουλούσε σε ζωέμπορο στην Ήπειρο. Εκείνος στη συνέχεια τα εξήγαγε για να θανατωθούν παράνομα σε εξορμήσεις για κυνήγι με θυράματα προστατευόμενα είδη. Μία από αυτές είχε να κάνει με το συγκεκριμένο ποινικό πλέον αδίκημα, το οποίο πειθαρχικά τελέστηκε το ΙΕΔΕ αυτή πριν περίπου 1,5 ή 2 χρόνια, αν δεν απατώμε, η οποία ουσιαστικά όρισε ότι υπήρχαν δύο σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, αυτό της παράβασης καθήκοντος και της ατελούς εκπλήρωσης καθηκόντων και της συγκεκριμένης διαδικασίας, δεν έγινε ότι σύμφωνα με νόμιμο τρόπο, όσο οφείλει κάθε δημόσιος λειτουργός να πράξει. Ο 66χρονος παραπέμφθηκε στο εδόλιο κατηγορούμενος για αλαθρέα πώληση των 45 κρικρή στον ιδιώτη. Μετά τις έρευνες των αρμοδίων αρχών αλλά και δημοσιεύματα του βουλγαρικού τύπου, προέκυψε ότι οι έγαγροι που είχαν μεταφερθεί παράνομα από την Κρήτη το 2016, 17 και 18 στην Ήπειρο, αντί να παραμένουν σε καταφύγιο, είχαν καταλήξει στα Σκόπια και τη Βουλγαρία ως θυράματα. Για σωρία άλλων ΕΔΕ και παραπτωμάτων έχουν αυτά διαβεβαστεί στο Κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο στην Αθήνα, τα οποία θα εξεταστούν όταν συνεδριάζει το Συμβούλιο. Εμάς έχει φύγει ο συγκεκριμένος υπάλληλος για θέση αργία. Με πρόταση παράβαση δηλαδή και θέση πειθαρχικό παράπτωμα τόσο σοβαρό, παραπτώματα, για θέση σε αργία. Στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αναδείχθηκαν και άλλες πτυχές της δράσης του 66χρονου δασοφύλακα, ο οποίος για το λόγο αυτό έχει παραπεμφθεί στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο στην Αθήνα για παράβαση καθήκοντος με το ερώτημα της απόλυσης. Μεταξύ άλλων, ο υπάλληλος του Δασαρχείου Λασιθίου φέρεται να έχει εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση και ελαφιών. Ο ίδιος φαίνεται να πούλησε ελάφια τα οποία είχαν κατασχεθεί από το Δασαρχείο στο οροπέδιο Λασιθίου, ενώ σε άλλη περίπτωση είχε ανταλλάξει εγάγρους από την Κρήτη με ελάφια από την Ήπειρο. Για κάποια πάλι ελάφια και για κάποια ημίεμους εγάγρους, οι οποίοι διατέθηκαν στους κυνηγετικούς συλλόγους για απελευθέρωση σε προστατευόμενες περιοχές χωρίς να τηρηθεί ούτε η νόμιμη διαδικασία ούτε όσα προβλέπονται. Υπήρχε θέματα σε σχέση με τη διευκόλυνση και με την παράδοση φακέλων σε επιτροπή που είχε συσταθεί με σκοπό να διερευνήσει κάποιες υποθέσεις αναδασωτέων εκτάσεων. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και θέματα τα οποία πειθαρχικά τουλάχιστον είχαν ελεγχθεί όλα. Έχουν επιβληθεί τιμές, μάλιστα είχε αφαιρεθεί και ο τίτλος ευθύνης προϊσταμένου του συγκεκριμένου υπαλλήλου από τη Διεύθυνση Δασών τότε. Με ομόφωνη απόφασή του, το Τριμελές Δικαστήριο Λασιθίου τον καταδίκασε σε 8 μήνες φυλάκισης.